Απροετοίμαστος φαίνεται να είναι ο Δήμος Βόλβης για την τουριστική περίοδο της φετινής σεζόν που ξεκινά με δυναμική στη χώρα μας. Οδικό δίκτυο που σε πολλές περιπτώσεις χρήζει άμεσης αποκατάστασης, ξερά χόρτα που αποτελούν εστία πρόκλησης πυρκαγιάς και μπάζα σε σημεία του παραλιακού μετόπου δημιουργούν μια κακή εικόνα για τον Δήμο. Σε αρκετά σημεία του θα συναντήσει κανείς μισογκρεμισμένα κτίσματα πάνω στην παραλία, κακοσυντηρημένα ρέματα με απορρίμματα, ακόμη και σκουριασμένες ντουζιέρες. Η εικόνα, ακόμη και στα δημοφιλή και παραλιακά χωριά του Δήμου, Βρασνάς, Προβάλτα και Σταυρό, είναι απογοητευτική και απαιτούνται κέρυες παρεμβάσεις. Το πλατανόδασο στον Σταυρό, μια έκταση με ονόβια πλατάνια δίπλα στην θάλασσα, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σκουπίδια και παρατημένες εγκαταστάσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν επιτρέπει μεταξύ άλλων στα σχολεία να πραγματοποιούν εκδρομές στον χώρο. Τα προβλήματα υποδομών και λανθασμένης οργάνωσης όμως δεν σταματούν εδώ. Κάθε 3 με 4 χρόνια ο Σταυρός, η Ασπροβάλτα και τα γύρω χωριά πλημμυρίζουν. Το περσινό καλοκαίρι ένα κέριο ζήτημα ήταν οι συχνές διακοπές ρεύματος και νερού. Κάτοικοι και τουρίστες βίωσαν αυτή τη συνθήκη περίπου 15 φορές. Η περιοχή δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα στην εικόνα της, ενώ η τοπική κοινωνία βίωσε μια πρωτοφανή ταλαιπωρία εν μέσω καύσωνα. Τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά αποφαίνονται μέσα από εικόνες που κατέγραψε η Πολιτικ. Οι πρόσφατες μάλιστα πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περιοχές του Δήμου όπως αυτή του Ξηροποτάμου δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα, ενώ τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν δρομολογηθεί ήρθαν μάλλον καθυστερημένα προς έγκριση.